συνάντησής μας να είναι η συζήτηση. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στη διαπραγμάτευση. Σε αυτό το μαραθώνιο διαπραγμάτευσης που διαρκεί τώρα 3 μήνες. Πολλοί αναρωτιούνται και εύλογα γιατί παίρνει τόσο χρόνο η επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο λόγος δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι διαφωνούμε στα βασικά ζητήματα. Ξέρετε, συμφωνούμε στα περισσότερα. Συμφωνούμε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να διολυστήσει στην αναξιοπρέπεια των πρωτογενών ελλημάτων. Συμφωνούμε στο γεγονός ότι η αγορά εργασίας μας βρίσκεται σε ικτρή κατάσταση. Συμφωνούμε ότι το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο. Πώς μπορούσε να είναι βιώσιμο σε μια χώρα όπου η απασχόληση έχει συρρυκνωθεί τόσο πολύ, όπου η κεφαλοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων έχει δεχτεί τέτοιο πλήγμα το 2012 με το PSI, όταν έχουμε τόσο τεράστιο ποσοστό μαύρης εργασίας, εργασίας η οποία δεν δηλώνεται. Συμφωνούμε απολύτως στην ανάγκη διοικητικής μεταρρύθμισης, στο γεγονός ότι, να το πω αγγλιστή, το ελληνικό κράτος για επιχειρηματίες και πολίτες συχνά είναι public enemy number one. Συμφωνούμε ότι η επιχειρηματικότητα των νέων δεν ενισχύεται, το αντίθετο, ότι 2-3 νέοι άνθρωποι για να δημιουργήσουν ένα startup αντιμετωπίζουν μια απίστευτη εχθρότητα από το κράτος, από το ασφαλιστικό σύστημα, από το φορολογικό σύστημα. Συμφωνούμε ότι η κρίση έχει δημιουργήσει συντριπτικές ανισότητες, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδι στην κοινωνική συνένεση που απαιτείται για ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Συμφωνούμε ότι υπάρχουν ολιγοπωλιακές πρακτικές στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που και αυτές με τη σειρά τους αποτελούν τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Και συμφωνούμε με άλλα λόγια ότι η Ελλάδα, αν δεν μεταρρυθμιστεί, θα βουλιάξει. Αφού συμφωνούμε σε όλα αυτά, γιατί δεν κλείνουμε μια συμφωνία να σταματήσει αυτή η συνεχιζόμενη ασφυξία της αγοράς, η οποία, να ξέρετε, την οποία, να ξέρετε, εμείς στην κυβέρνηση και ιδίως στο Υπουργείο Οικονομικών συναισθανόμαστε και απευχόμαστε πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο. Η απάντηση είναι ότι μετά από 5 χρόνια ενός προγράμματος που κατ' εμάς έχει αποτύχει, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή δεν είναι η επόμενη δόση. Το πρόβλημα των προηγούμενων 5 ετών ήταν ότι συνεχώς προκρίναμε το τι πρέπει να υποσχεθούμε για να πάρουμε την επόμενη δόση, υποσχόμενοι πράγματα που θα σας θυμίσω μια ρίση του Keynes από το The Economic Consequences of the Peace του 1919, ο οποίος είχε πει ότι η γερμανική κυβέρνηση τότε είχε αποδεχτεί όρους που δεν είχε δικαίωμα να αποδεχθεί και οι σύμμαχοι είχαν επιβάλει όρους που δεν είχαν δικαίωμα να επιβάλλουν. Κάπως έτσι βλέπουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Οι κυβερνήσεις μας, κακά τα ψέματα, υπόσχονταν πράγματα που ξέραν δεν μπορούσαν να κάνουν. Οι εταίροι, οι δανειστές, προσποιούνταν ότι πίστευαν αυτές τις υποσχέσεις. Και το αποτέλεσμα ήταν μια κατάσταση στην οποία, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης, ανεξάρτητα, αν θέλετε, ακόμα και της οικονομικής σχολής σκέψης στην οποία ανήκει ο καθένας, αν είναι μονεταριστής, κεντσιανός, φιλελεύθερος, αριστερός, μια κατάσταση η οποία είναι μοναδική στα παγκόσμια χρονικά. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος από εσάς μια άλλη τέτοια περίπτωση, να μου την πει να τη μελετήσω. Περίπτωση που να έχεις μια τόσο σοβαρή καθίζηση του εργασιακού κόστους σε μια χώρα, χωρίς απογείωση των εξαγωγών, χωρίς σοβαρούς ρυθμούς αύξησης των εξαγωγών. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Το υπόδειγμα της εσωτερικής υποτίμησης προφανώς έχει αποτύχει. Και ξέρουμε πολύ καλά γιατί έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ακόμα και οι υγιείς εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε πίστη, σε τραπεζική πίστη. Κύριε Βαρουφάκη, αναφορική πρόταση μετά το γιατί δεν φτάσαμε ακόμα στη συμφωνία, άνοιξε πριν από 5